Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και θέρμη έγινε δεκτός την Παρασκευή στο Δημάριο ο Πρωθυπουργός της χώρας Γιώργος Παπανδρέου στα πλαίσια της περιοδίας του στη Θράκη. Ο κύριος Παπανδρέου συζήτησε με τους κατοίκους της περιοχής, όπου επισκέφθηκε το χώρο λατρείας και σχολεία, ενώ ιδιαίτερα υπηκοδημητικό ήταν ο διάλογος που άνοιξε με τους πολίτες. Τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν η ενεργεία, καθώς η ορεινή περιοχή πλήττεται ιδιαίτερα λόγω της κρίσης στην οικοδομή αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η μονοκαλλιέργεια του καπνού, η κτηνοτροφία η οποία προσφέρεται για επενδύσεις, τα τζαμιά τα οποία ναι μεν μπορούν να πάρουν άδεια ανάγερσης όπου υπάρχει νομιμότητα, ωστόσο σκαλώνουν στο θέμα της γραφειοκρατίας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η δημιουργία γηπέδου, αίτημα που τέθηκε από τους μαθητές, οι οποίοι έθεσαν επίσης και την αλλαγή πλαισίου στη μειονοτική εκπαίδευση. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη περίοδο, ωστόσο η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στο λαό προκειμένου να βρεθούν από κοινού λύσεις. Την Πέμπτη το βράδυ, εξάλλου, ο κύριος Παπανδρέου επισκέφθηκε τη Σαμοθράκη, όπου και διενυκτέρευσε, από όπου απίθυνε κάλεσμα ενότητας. Το βάλαμε πλάτη όλοι οι Έλληνες και το αποτρέψαμε. Κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια, όπως έπρεπε, και γνωρίζω ότι όλοι σας, όπως και όλοι οι πολίτες της χώρας, συνεχώς ακούν αυτά τα μαύρα σενάρια, τα οποία όμως εμείς φέρνουμε ένα μήνυμα άλλο, ένα μήνυμα ελπίδας, να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο της μιζέριας, της κατήφιας, της απεσιοδοξίας. Έχουμε αποδείξει τους τελευταίους μήνες ότι ο ελληνισμός όταν θέλει μπορεί. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός μετέβει στην Κομωτινή για να παραστεί στη διευρυμένη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου κυριάρχησε ο πρωτογενής τομέας και κυρίως το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το καλάθι των προϊόντων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο στοχεύει στην πρόθεση προϊόντων της ελληνικής γης τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό, μέσα από την ανάδειξή τους και την πιστοποιημένη ποιότητα.